θα ασχοληθούμε με ένα ιατροτεχνολογικό θαύμα. Έτσι έχει χαρακτηριστεί, το οποίο έχει καταγωγή από το Ισραήλ και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και τον ορισμό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε με την βοήθεια στελεχών και συνεργατών της εταιρείας BeLive, το σύστημα Vital Lerter, το οποίο μετατρέπει κρεβάτια νοσοκομείων σε έξυπνα διαδραστικά κρεβάτια με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο. Πάμε να συνδεθούμε μέσω σύνδεση Skype και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκούρα, ο οποίος είναι υπεύθυνος του εμπορικού τμήματος της εταιρείας BeLive. Να σας καλησπερίσω, κύριε Σκούρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Να σας καλησπερίσω, μια χαρά είμαστε. Τον κύριο Μιχάλη Μπαστάκη, σύμβουλος πληροφορικής. Κύριε Μπαστάκη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Νίκο Κορδέλα, IT Manager στην BeLive. Καλησπέρα σας. Κύριε Σκούρα, να ξεκινήσω με εσάς, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επαφή που έχουμε. Αφορά ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, η αλήθεια είναι, το συγκεκριμένο σύστημα. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολη είναι η τοποθέτηση του συγκεκριμένου συστήματος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Καλησπέρα λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή μας συζήτηση. Το σύστημα αυτό, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, προέρχεται από το Ισραήλ. Η τοποθέτησή του είναι πολύ απλή. Φανταστείτε ένα σένσορας ο οποίος τοποθετείται στο κρεβάτι του ασθενούς και ασύρματα και χωρίς να κουμπάει καθόλου ανέπαφα τον ασθενή, μπορεί και εξετάζει τα ζωτικά του σημεία όλα, τα δίνει μέσα στο κέντρο, ας πούμε, που το χρειάζονται για παράδειγμα στη γραμματεία ή στους νοσηλευτές, και παράλληλα μπορεί και κρατάει τα δεδομένα αυτού του ασθενούς. 24-7 καταγράφονται τα δεδομένα του, με αποτέλεσμα αυτά τα δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εγώ να πω, κύριε Σκούρα, ότι βλέπουμε και χαρακτηριστικό βίντεο, χαρακτηριστικές εικόνες, προκειμένου να μπουν οι τηλεθεατές στο κλίμα ακόμα περισσότερο. Τέλεια. Καταρχήν, θα ήθελα να πω με μεγάλη περηφάνεια ότι αυτό το σύστημα, ενώ είναι ας πούμε, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως είπατε, ξεκίνησε στην Κρήτη και ξεκίνησε σε εμάς εδώ στο Παγνί. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Χαλκιαδάκη. Που βέβαια τα τοποθέτησε ήδη σε κρεβάτια. Υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για το Παγνί. Θέλω το σχόλιο σας στη συνέχεια. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στα κρεβάτια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οπότε είναι πολύ εύκολη η τοποθέτηση του συγκεκριμένου συστήματος. Εγώ αυτό κρατώ από την πρώτη αναφορά σας. Είναι εξαιρετικά απλό. Ναι, είναι ένας σένσορας ο οποίος απλά τοποθετείται πάνω στο κρεβάτι του ασθενούς και χωρίς να τον ακουμπάει καθόλου μπορεί και διαβάζει τα ζωτικά του ζωντανά. Δηλαδή, χωρίς να αγγίξει κάποιος έναν ασθενή, πραγματοποιείται η μέτρηση του καρδιακού και αναπνευστικού ρυθμού μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη που διαθέτει και τους αισθητήρες βέβαια κίνησης. Σωστά, κύριε Σκούρα? Ακριβώς. Και εκτός των άλλων, μπορεί και κάνει και κάποιες προβλέψεις. Και αυτό είναι το σημαντικότερο όλων των υποθέσεων. Προβλέψεις, δηλαδή, κάποια παραδείγματα? Για παράδειγμα, αυτό φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε 15 με 20.000 κρεβάτια παγκοσμίως. Αναλύει λοιπόν τα δεδομένα ζωντανά από τον εκάστοτε ασθενή, τα συγκρίνει σε αυτό το data pool των 20.000 ανθρώπων στον πλανήτη, ναι, με αποτέλεσμα να βλέπει αντίστοιχα pattern και να μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη, παράδειγμα, ενός ισχυμικού. Μάλιστα. Έχει τη δυνατότητα, δηλαδή, με αρκετά υψηλή ακρίβεια να μπορεί να προβλέψει μια κακή εξέλιξη, μια πτώση ή ακόμα, ας πούμε, και έλλειψη κατακλείσεων. Μάλιστα. Να περάσουμε. Βέβαια, να περάσουμε στον κύριο Κορδέλα. Όπως μας είπε και ο κύριος Σκούρας, μπορούμε να προλάβουμε κάποια δυσάρεστα γεγονότα, πτώσεις, κατακλείσεις, ισχυμικά επεισόδια και κατά κάποιο τρόπο διασφαλίζει και την σωματική ακεραιότητα ασθενών, προστατεύει τους ασθενείς. Είναι σαν να βρίσκεται ένας άνθρωπος 24 ώρες, αυτό καταλαβαίνω εγώ, δίπλα σε κάποιον ασθενή. Ακριβώς μέσω του συστήματος της τεχνητής νοημοσύνης που έχει, εκτός του ότι παρακολουθεί τα ζωτικά όργανα και όλα τα υπόλοιπα που ανέφερε ο κύριος Σκούρας, εξελίσσεται καθημερινά μόνο του. Δηλαδή, ο αλγόριθμος που έχει εφαρμοστεί πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα, μέσω των data που συλλέγει, καθημερινά εξελίσσεται. Οπότε, σε ένα χρόνο από τώρα, το σύστημα θα είναι εξυπνότερο, θα έχουμε περισσότερες προβλέψεις, ναι, και περισσότερη, ας πούμε, ασφάλεια για κρίσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Κύριε Κορδέλα, πώς ενημερώνει
χτυπάει καμπανάκι κατά κάποιο τρόπο το σύστημα σε νοσηλευτές, σε γιατρούς, σε οικία πρόσωπα. Για πείτε μας. Ωραία. Το σύστημα λειτουργεί μέσω cloud. Το cloud στην ουσία είναι ένα σερβερ δεδομένων όπου υπάρχει το αντίστοιχο πάνελ του συστήματος, το οποίο εφαρμόζεται στις οθόνες των γιατρών και των νοσηλευτών, όπου έχουν την πλήρη διαχείριση. Επίσης υπάρχει και εφαρμογή στα κινητά, οπότε 24 ώρες το 24 ώρα έχουμε πλήρη εικόνα της όλης κατάστασης, ας πούμε. Ναι, ναι. Και τα αλάρμ χτυπάνε. Και τα αλάρμ τα οποία χτυπάνε όταν, για παράδειγμα, κάποιος ασθενής έχει χαμηλή αρτηριακή πίεση ή χαμηλό οξυγόνο ή κάτι αντίστοιχο, χτυπάει το αντίστοιχο αλάρμ το οποίο θα είναι το καμπανάκι για το νοσοκόμο να τρέξει και να σώσει τον αντίστοιχο άνθρωπο. Μάλιστα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα από σχετικές παρουσιάσεις νοσοκομεία του εξωτερικού. Επιβεβαιώνουν όλα όσα λέμε και όλα όσα σχολιάζουμε. Πριν περάσουμε στον κύριο Μπαστάκη, δίνουμε πάσα πάλι στον κύριο Σκούρα να μας πει για την εξέλιξη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Είναι το πρώτο νοσοκομείο, κύριε Σκούρα, σε πανελλαδικό επίπεδο? Σε πανελλαδικό επίπεδο, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό, γιατί όπως σας είπα και όπως το ξέρετε, δηλαδή, είμαστε εταιρεία η οποία έχει έδρα το Ηράκλειο. Οπότε το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή είναι η πόλη που πρωτοπορεί, έτσι. Στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δοκιμάστηκε, τοποθετήθηκε? Είναι ήδη τοποθετημένο και το σύστημα με τη συνδρομή του κυρίου Χαλιαδά και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό. Είναι στην νευροχειρουργική κλινική με την εποπτεία και τη βοήθεια του κυρίου Βάκη, του διευθυντή της νευροχειρουργικής. Και ευελπιστούμε ότι άμα δώσει τα αποτελέσματα που περιμένουμε και εμείς και οι γιατροί, μετά μέσω του προγράμματος ίσως Next Generation U, το οποίο ουσιαστικά είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται απαραίτητη στη ζωή μας από εδώ και πέρα, ίσως τελικά καταφέρουμε να το δούμε σε όλα τα κρεβάτια της Ελλάδας, γιατί πραγματικά σώζει ζωές. Σώζει ζωές και στην οικονομία της υγείας έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πολλά επίπεδα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σύστημα το οποίο δηλαδή κάνει και διαχείριση χρόνου του προσωπικού. Σώζει καταστάσεις και προεκτάσεις που έχουν και οικονομικές παραμέτρους. Άρα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πολυπαραγωγικό. Συν τα data, τα δεδομένα δηλαδή που διαχειρίζεται από τον κάθε ασθενή. Αυτό είναι αφενός εργαλείο για τον γιατρό, αφετέρου είναι εργαλείο για την οικονομία μας. Μάλιστα. Κύριε Μπαστάκη, έχει τοποθετηθεί από ό,τι έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί το Vita Lerter σε 10 περίπου χιλιάδες κρεβάτια παγκοσμίως. Βεβαίως, έχει τοποθετηθεί από την Αγγλία, από Βόρεια και Νότια Αμερική, από περιοχές της Ασίας και φυσικά στο Ισραήλ από όπου ξεκίνησε. Μάλιστα, έχει επιβεβαιωθεί, είναι δηλαδή γνώριμο, το γνωρίζουν οι ειδικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, η ιατρική κοινότητα, το συναντάμε σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Ναι, φυσικά. Φυσικά έχει εφαρμοστεί, ήδη εφαρμόζεται και απλά η εξέλιξη είναι ότι έχει έρθει και στην Ελλάδα, έχει έρθει και σε εμάς. Μάλιστα. Κύριε Σκουρά, και βέβαια αναφερθήκατε και στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, σωστά. Πρέπει να σταθούμε λίγο σωστά. Και σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε στα χέρια μας, σαν χώρα εννοώ, ένα εργαλείο, το Ταμείο Σταθερότητας, όπως είπατε, για ανάκαμψη. Ναι. Ουσιαστικά βοηθάει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Γιατί δεν αναφέραμε, και δικό μου το λάθος, ότι εξαιτίας της πανδημίας που βιώνουμε, το απομακρυσμένο και η απόσταση και τη τηλεϊατρική είναι στη ζωή μας πλέον, θέλουμε ή όχι. Άρα τέτοια συστήματα τα συναντάμε πλέον όλο και πιο συχνά. Και αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο έρχεται από το μέλλον σήμερα. Και είναι εξαιτίας της πανδημίας γεννημένο. Είναι μέσα από την πανδημία γεννημένο, έτσι. Γιατί φανταστείτε ένας θάλαμος, ας πούμε, ασθενών με COVID, πόσο δύσκολος είναι να προσεγγίζεται από το προσωπικό, από το νοσηλευτικό προσωπικό. Άρα αυτό λοιπόν το σύστημα βοηθάει αυτή την περίπτωση. Έτσι λοιπόν αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί τέτοια εγχειρήματα και γι' αυτό ευελπιστούμε ότι σύντομα θα το δούμε σε όλα τα κρεβάτια της Ελλάδας ή στα περισσότερα. Είστε αισιόδοξος, κύριε Σκούρα, και δεν πρέπει να προσπερνάμε το γεγονός ότι αυτό το σύστημα
ήρθε στην Ελλάδα, εφαρμόζεται στο Παγνί και ήρθε στην Ελλάδα με πρωτοβουλία μιας εταιρείας με βάση το Ηράκλειο, με βάση την Κρήτη. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε και περήφανοι εμείς και γι' αυτό κιόλας το τοποθετήσαμε στο Ηράκλειο, γιατί θέλαμε πρώτα οι δικοί μας άνθρωποι εδώ να το δούνε, να το χαρούνε και ενδεχομένως να το αξιολογήσουν. Μάλιστα, κύριε γιατί Κορδελά. Κύριε Κορδελά, εάν κάποιος έχει οποιαδήποτε απορία, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, μπορεί να γίνει κάποια επίδειξη, να γνωρίσει οποιοδήποτε, κάποιος ιδιώτης, την συγκεκριμένη συσκευή, το συγκεκριμένο εργαλείο. Φυσικά, μπορείτε να μπείτε και στο website, είναι vitalerter.blive.gr ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας blive.gr. Είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική η ιστοσελίδα σας, το ιστότοπό σας. Μπήκα, περιηγήθηκα και πρέπει να το τονίσω, κύριε Σκούρα. Εγώ κρατώ την αισιοδοξία σας. Έχετε προχωρήσει σε ένα εγχείρημα, η αλήθεια είναι που βλέπει μπροστά από την εποχή και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ κρατώ ότι οποιοδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, να μπει στον ιστότοπο. Με χαρά, με χαρά. Και κυρίως αυτό που θέλουμε είναι να επικοινωνήσουν γιατροί και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι. Βέβαια. Ένας σύμμαχος σε γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και στις οικογένειες ασθενών που αντιμετωπίζουν ακόμα και χρόνια προβλήματα υγείας. Σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Κύριε Σκούρα, κύριε Μπαστάκη, κύριε Κορδέλα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.